Στο Μουσείο της Αργούς αναφέρθηκε στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε από το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε ότι κατά 99% βρέθηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή του Μουσείου της Αργούς στο Βόλο. Κατά 99% θα έλεγα βρέθηκε η χρηματοδότηση για το μεγαλύτερο έργο, πιστεύω, του τελευταίου αιώνα στην πόλη μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κατασκευή του Μουσείου της Αργούς. Θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα σε μια ειδική εκδήλωση, γιατί είναι ένα ειδικό έργο, ένα σημαντικό έργο για την πόλη μας, με τον Κώστα τον Αγοραστό μαζί, σε μια εκδήλωση που θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Δουλεύουμε για να σας παρουσιάσουμε και το τελικό σχέδιο της μελέτης για την Αργό και θα έχετε πλήρη εικόνα πότε θα ξεκινήσει, πώς θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Επίσης, μπαίνει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα άλλο μεγάλο έργο, η γέφυρα του προφήτη Ηλίας στις Αλικές, που δυστυχώς έχουν σκοτωθεί πολλοί συμπολίτες μας, πολλά νέα παιδιά σε αυτό το προπολεμικό γεφυράκι, που και αυτό έτυχε να το κατασκευάσει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Τα υπόλοιπα έργα είναι εν εξελίξει, τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε συνέχεια, δεν μ' αρέσει να περί αυτολογώ. Και να ζητήσω και ένα συγγνώμη για άλλη μια φορά, δεν με πειράζει να ζητάω πολλές φορές συγγνώμη, στους κατοίκους όλης της πόλης, ιδιαίτερα βέβαια τους ριγμένους, θα έλεγα, πολίτες της Νέας Ιωνίας, για τα έργα που γίνονται έξω από τα μαγαζιά τους, στα σπίτια τους, που έχει σκόνες. Όμως θα τους κάνω, εγώ ζήτησα συγγνώμη, τους κάνω μια ερώτηση. Τους αρέσει που επί 100 χρόνια, 50 πόσο είναι, που ήταν παρατημένη η ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας και δεν γινόταν το παραμικρό? Έργα κάνουμε για να βελτιώσουμε την εικόνα, την καθημερινότητα και να είναι καλύτερο για τους πολίτες της Νέας Ιωνίας. Άρα λοιπόν να κάνουν λίγο υπομονή, αλλάζουμε όλο το δίκτυο από κάτω, γίνεται πεζοδρόμηση, ποδηλατόδρομοι, έργα καθημερινότητας και σημαντικά έργα και έρχεται πλέον και η αποκατάσταση, ολικής αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όλοι οι δρόμοι στη Νέα Ιωνία και αυτοί θα αλλάξουν. Οπότε ας κάνουν λίγο υπομονή, καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η πόλη όλη, ο Βόλος γυρίζει σελίδα, κοιτάμε μπροστά.